ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τσιγκαλάγια, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα και στους δυο σας. Τι κάνετε? Να είστε καλά, καλά. Δεν ξέρω αν αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης ευνηδίασε και εσάς τους ίδιους, τους βουλευτές της υπόλοιπης Δυτικής Μακεδονίας. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα συνολικά. Βεβαίως. Είμαστε στην αρχή του τέλους της κρίσης της πανδημίας. Είμαστε κοντά, ευτυχώς, παρά το ότι ακούγονται τα κρούσματα τις τελευταίες μέρες, δεν είμαστε μακριά από το να ανοίξουν όλα. Αυτό είναι, και αυτό γιατί βγαίνουμε στην άνοιξη, θα γίνουν ακόμα περισσότερα εμβόλια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, θα φύγουμε από αυτό το κλείσιμο. Όλο αυτό το χρόνο η κυβέρνηση προσπάθησε να σταθεί όσο μπορεί περισσότερο σε κάθε πολίτη. Ναι. Είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι με εργαζόμενους πολλούς, είτε είναι αυτοαπασχολούμενος, είτε είναι υπάλληλος. Και δεν χρειάζεται να αναφέρω τις βοήθειες, την κάλυψη ενοικίων, την κάλυψη εργαζομένων, τις επιστροπές που πάμε στην ΕΚΤ. Μόνο που αυτά ήταν για όλη την Ελλάδα. Εδώ ναι. Κάτι έχουμε τώρα ειδικότερο για τη δική μας περίπτωση, κύριε Τσιγκαλάγια. Αυτά νομίζω ότι τα ξέρουμε. Θέλω να πω λοιπόν για τη δική μας την περίπτωση ότι μέχρι τώρα... Όντως, αν θέλετε να το πάμε και εκεί και για τις επιστροπές, υπάρχουν περιπτώσεις επιχειρήσεων, το είπατε και εσείς εξάλλου, που έχουν πάρει μέχρι και εκατομμύριο από την επιστροπέα. Θέλω να πω ότι ο νομός Καστοριάς πήρε πολύ περισσότερα χρήματα από τον όμορο του νομό Φλωρίνης με το ίδιο πληθυσμιακό μέγεθος και πήρε τα μισά από τον νομό Κοζάνης, όταν ο νομός Κοζάνης είναι 3,5 φορές πάνω σε πληθυσμό. Κυρίως λόγω των γουναράδικων όμως, τα οποία έτυχαν σε μια συγκυρία και εκμεταλλεύτηκαν πλήρως. Το σύστημα βλέπει αριθμούς, βλέπει τζίρους, βλέπει μείωση εργασιών. Εδώ μιλάμε όμως για το λιανεμπόριο τώρα που στενάζει. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία λοιπόν, να πούμε, για να φτάσουμε στο λιανεμπόριο, ότι από τις επιστρεπτές πήραν και μεγάλες επιχειρήσεις και μεσαίες και μικρές, πιο πολλές μεσαίες και μεγάλες. Από τα 40 εκατομμύρια ευρώ της περιφέρειας στο νομό Καστοριάς, από τις 1.000 που ζήτησαν πήραν 500, αλλά μπορεί να υπήρχαν άλλες 2-3.000 που δεν ζήτησαν, γιατί δεν θα πληρούσαν τις προϋποθέσεις και για να μην χάσουν και το παράβολο και τα έξοδα που θα έκαναν. Κάποιες επιχειρήσεις πολύ μικρές, κάτω των 10.000 ευρώ κόστος έξοδα λειτουργίας το 19, περιμένουν από τα 5 εκατομμύρια ευρώ να πάρουν. Εγώ με τους άλλους, μόλις πριν από λίγο, ξέρετε πολύ καλά ότι μιλούσα με τον βουλευτή της Φλόρινας που την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συντονιστεί για να δούμε τον κύριο Σκλακάκη να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τα 5 εκατομμύρια ευρώ να προσθεθούν στα 20 εκατομμύρια που υπάρχουν στην περιφέρεια για να δώσουμε σε πολύ περισσότερες επιχειρήσεις, μικρές και πολύ μικρές. Είμαστε σε έναν δρόμο που πιστεύουμε ότι θα το καταφέρουμε, ακόμα δεν υλοποιήθηκε, και για να έρθουμε σε αυτό που λέτε, ότι προχθές πράγματι την Παρασκευή το Σάββατο ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κ. Γεωργιάδης εξήγηλε ότι θα δοθούν κάποια χρήματα. Όχι κάποια χρήματα, 3.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση, συν 1.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που είχε. Ναι, ωραία. Επικοινώνησα μαζί του και αυτό είναι σε θέση να το επιβεβαιώσει και ο κύριος πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, τον οποίο έφερα σε επαφή αμέσως μετά την συζήτηση που είχαμε τον Υπουργό. Έδωσα το τηλέφωνο του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου και μίλησαν και μεταξύ τους μετά τη δήλωση που έκανε. Ο κύριος Πανταζής μίλησε με τον κύριο Αδωνή. Ο κύριος Πανταζής, αφού μίλησα εγώ με τον κύριο Γεωργιάδη, έδωσα στον Υπουργό που μου ζήτησε γιατί είναι υποχρέωση είμαι από τα καθήκοντα που έχω του βουλευτού, είναι να μεταφέρω στην κυβέρνηση το κλίμα που υπάρχει τοπικά. Και του μετέφερα την έντονη αντίδραση του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου που είπε ραντεβού στις κάλπες. Μας, ναι. Ένα σχήμα λόγου δηλαδή κατά το ραντεβού στα Γουναράδικα που μάλιστα, έλεγαν ναι. Κάποιοι από το άλλο άκρο του πολιτικού φάσματος. Και φυσικά και του εκδήλωσα την έντονη διαμαρτυρία μου. Επιχειρηματολογούσε ο κύριος Υπουργός ότι αναφέρεται στις γιορτές των Χριστουγέννων και του λέω ότι δεν μπορεί να κόβεις, να σαλαμοποιείς τα διαστήματα που είναι κλειστές οι επιχειρήσεις, που είναι μήνες ολόκληρος, να παίρνεις 15 μέρες. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι
Περιμέναμε όλοι, θα θέλαμε όλοι, όπως κάθε χρόνο και σε καλές εποχές, τα μαγαζιά, ο εμπορικός κόσμος λειτουργεί κάποιες περιόδους περισσότερο. Είτε είναι εκπτώσεις, είτε είναι Χριστούγεννα, είτε είναι Πάσχα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης λοιπόν θεώρησε ότι επειδή τις μέρες των Χριστουγέννων λειτουργούσαν όλα τα μαγαζιά της Ελλάδος πλην της Κοζάνης και τριών δήμων της Δυτικής Αττικής, να έδινε αυτά τα χρήματα στα οποία αναφέρεστε. Του είπα ότι εντάξει, καλώς τα δίνεις αυτά. Μισό λεπτό, και διευκρινίστηκε αν υπήρχε αίτημα από βουλευτές της Κοζάνης, από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Από πού προήλθε αυτό το αίτημα? Δεν μπήκαμε σε τέτοια συζήτηση. Είπα έντονα στον Υπουργό ότι εντάξει, άμα το πάρουμε με το καταγράμμα, έτσι είναι. Γιατί με ρωτούσε αν ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά στην Καστοριά τις μέρες των Χριστουγέννων με click away, αλλά εγώ ποτέ δεν θα πάω να ψωνίσω με click away. Γιατί είναι ένας τρόπος που δεν τον εστερνίζονται. Δεν το είπατε ότι και όταν ήταν εντελώς κλειστά, όπως στην περίπτωση της Μεσοποταμίας ή του Οκτωβρίου, εκεί δεν ήρθε κανένα τριχίλιαρο? Γιατί δικό μου αίτημα κατατέθηκε τότε και υπήρχε εντύπωση ότι θα ικανοποιείτο, ότι είχα πει χαρακτηριστικά στο έγγραφο που είχα στείλει τότε ότι η περιοχή της Μεσοποταμίας είναι μια ημιαστική περιοχή, δηλαδή δεν είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι όλοι, έχει και εμπορική κίνηση, έχει και καταστήματα εμπορικά, και αυτά έπαθαν για 25 μέρες μεγάλη ζημιά. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε φυσικά ότι δεν γνωρίζει για εκείνη την περίοδο και αυτά. Θέλω να πω ότι του μεταφέρθηκε η έντονη αντίδραση των εμπόρων και από ό,τι είχα πληροφορηθεί αυτό αφορά και τους διπλανούς νομούς, τους άλλους δύο, των Γρεβενών και της Φλόρινας, και μάλιστα και με τον πρόεδρο, τον κύριο Πανταζή, κάναμε τη συζήτηση ότι με πολύ μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε οι νομοί Γρεβενών και Καστοριάς να βελτιώσουμε το ΣΔΑΜ, το σχέδιο δίκης μετάβασης, που στην αρχή ήταν άδικο και μας εξαιρούσε εμάς. Τώρα το βελτιωμένο μας θεωρεί και εμάς πληττόμενους με την μεταλλευτική εποχή. Άρα θέλω να πω δηλαδή προς όλους τους ακροατές σας, τους εμπόρους, τους μεγαλύτερους και τους μικρότερους, ότι έχω μεταφέρει την έντονη δυσαρέσκεια του εμπορικού κόσμου, η οποία είναι δικαιολογημένη. Φυσικά εννοείται ότι ο Υπουργός είπε ότι τα διαθέσιμα δεν είναι απεριόριστα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά που πράγμα είναι που σημαίνει ότι καλά διαμαρτύρεστε, αλλά δεν υπάρχει φράγκο για εσάς. Αυτό καταλαβαίνουμε. Τα διαθέσιμα να διατίθενται με δικαιότερο τρόπο. Αυτή ήταν η θέση δική μου και αυτή ήταν και του ζήτησα να το επανεξετάσει. Φαντάζομαι ότι μετά τη συζήτηση που είχε και με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, ο οποίος είναι γνωστός καταξιωμένος επαγγελματίας και συνδικαλιστής στο χώρο, στον κλάδο του, τόσα χρόνια εκλέγεται στην Καστοριά, τόσα χρόνια είναι και σε εκπροσωπή τον Εμπορικό Σύλλογο Καστοριάς και σε μεγαλύτερα δευτεροβάθμια όργανα. Επομένως ήταν αυτά που υπόθηκαν, εξέφραζαν πραγματικά τη συνείδηση του μέσου καταστηματάρχη, του μέσου εμπόρου. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν σημαίνει φυσικά ότι επειδή διεκδικούμε αυτά, απ' την άλλη μεριά πρέπει να ξεχνάμε και ότι πάρα πολλοί κόσμος πήρε χρήματα και είναι ικανοποιημένος. Συνεχές μέλημα και δικό μου και άλλων από τους φορείς της περιοχής μας που διεκδικούν είναι οι πληττόμενοι πολίτες. Πρέπει να σας πω ότι συνεχώς έρχονται, κύριε Τζικαλά, για ερωτήματα για τη Μεσοποταμία. Σας το ρώτησα νωρίτερα για τη Μεσοποταμία. Είπατε ότι δεν έγινε δεκτό αυτό το αίτημα που είχατε κάνει από τότε, αλλά καταλαβαίνετε ότι με τη συγκυρία τώρα ξανάρχονται οι φίλοι μας και τόσα καταστήματα από την Μεσοποταμία και ζητάνε δικαιοσύνη. Και είναι αλήθεια ότι εκείνο ήταν πραγματική καραντίνα εκείνη την περίοδο. Η τέτοια καραντίνα που και όχι η Μεσοποταμία μόνο, για να θυμίσω, δεν είναι μόνο τα καταστήματα Μεσοποταμίας, όλη τη δημοτική ενότητα Μεσοποταμία. Είναι και τα άλλα 5-6 χωριά που όλα μαζί έχουν 5.000 πληθυσμό. Αυτό έχει κατατεθεί. Είναι γνωστό αυτό. Δυστυχώς ή ευτυχώς η ζωή είναι ένας συνεχής αγώνας. Συνέχεια πρέπει να αγωνίζεται κανείς για να πετύχει πολλές φορές και τα αυτονόητα. Τίποτε δεν είναι δεδομένο. Αν δεν προσπαθήσεις, αν δεν αγωνιστείς, δεν μπορεί να πετύχεις το καλύτερο. Τώρα εξεγείρονται και έχουν δίκιο αυτοί που λένε γιατί να μην πάρουμε και εμείς 3.000 ευρώ επιχειρήσεις ή οι εργαζόμενοι 1.000. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν πάρα τα πολλοί εργαζόμενοι και 3 και 5 και 10 και 8 και... Ναι. Η αρχική εντύπωση μπορεί να ήταν και σε εμάς αυτή, αλλά κοιτάζοντας λίγο καλύτερα την ιστορία αυτή, τα 1.000 ευρώ δεν τα παίρνουν οι εργαζόμενοι.
Τα 1000 ευρώ τα παίρνει και πάλι η επιχείρηση για κάθε εργαζόμενο που έχει. Τώρα αν βέβαια θέλει να δώσει κάτι από αυτά η επιχείρηση των εργαζόμενων μπορεί. Αλλά τα 1000 ευρώ, τα επιπλέον από τα 3000, είναι για κάθε εργαζόμενο που έχει. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω τώρα πώς πρέπει να το ερμηνεύσουμε. Αν υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που από τα χρήματα που δόθηκαν μέχρι τώρα πήραν και πολύ μεγαλύτερα ποσοστά, από 3, από 4 ή από 5, πήραν ποσά, πήραν και 8 και 10 και 20 και 15. Σε όλα αυτά ξυπνάνε πάλι αυτά, κύριε Τσιγκαλάκη, τι θέλουμε να πούμε. Πάλι με αυτή την ιστορία, αντί σαν Δυτική Μακεδονία να έχουμε μια συνοχή, να μπορούμε να πάμε όλοι μαζί, ξαναγίνονται, ξαναρχίζουν όλες αυτές οι συζητήσεις, πάλι η Κοζάνη και πάλι μόνο η Κοζάνη και εμείς τίποτα και τα λοιπά. Θέλω λοιπόν να ψάξετε να βρείτε ποιος πραγματικά έχει σημασία αυτό. Για μας τουλάχιστον έχει μια σημασία. Ποιος έκανε το αίτημα, ποιος έκανε το αίτημα αυτό, γιατί προφανώς, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να ξύπνησε ο κ. Γεωργιάδης ένα πρωί και να είπε θα δώσω 3.000 στην Κοζάνη. Κάποιος το ζήτησε. Ποιος το ζήτησε αυτό. Το θέμα είναι να βελτιωθεί, να αφορά και εμάς. Και βέβαια για να βελτιωθεί, από τη στιγμή που οι υπόλοιποι, δηλαδή είναι πολλές φορές, άμα θες να κάνεις μια διακριτή πολιτική ευνοϊκή για κάποιους, βρίσκεις ένα επιχείρημα και την κάνεις. Ακριβώς, γιατί εδώ τώρα ήταν φωτογραφικό αυτό. Υπάρχει η περίπτωση των Χριστουγέννων, κύριε Τσιγκαλάκια, για να είμαστε ειλικρινείς. Η περίπτωση το ότι όσα καταστήματα ήταν κλειστά τον Δεκέμβριο, τα Χριστούγεννα, είναι φωτογραφικό για δύο περιοχές της χώρας. Δεν είναι. Όχι, ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός, αυτό που λέει και ο κύριος Γεωργιάδης στην επιχειρηματολογία του, ότι πραγματικά η Κοζάνη και αυτοί οι τρεις δήμοι, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα και ποιος άλλος ήταν κλειστά τελείως, ενώ όλη η υπόλοιπη Ελλάδα ήταν ανοιχτά τελείως, αλλά με έξω. Μπερδέψαμε και τους όρους τώρα. Με πώληση έξω από το μαγαζί. Ναι. Με παραγγελία, με τηλέφωνο, με ραντεβού και αυτά. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εξίσου αλήθεια είναι ότι η αγορά δεν κινήθηκε και για όλους αυτούς τους επαγγελματίες που πουλούσαν με αυτόν τον τρόπο. Γιατί θέλετε είναι θέμα παράδοσης, θέλετε είναι θέμα συνήθειας. Εντάξει, εγώ δεν θα πάω να ψωνίσω. Όχι μόνο εγώ, και φανταστείτε πόσοι άλλοι. Άλλοι το κάνουν, ας πούμε. Έτσι, δεν. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε και σοκοματικά παιχνίδια για την Καστοριά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν. Πώς να στο ρωτήσω ακριβώς, αλλά υπάρχει περίπτωση να λειτουργούν εις βάρος της Καστοριάς, θέλοντας να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους περισσότερους ανθρώπους. Τι να πω, δεν μπορώ να. Γιατί σε κάποιον πρέπει να το χρεώσουμε όλο αυτό. Σε ποιον θα το χρεώσουμε τώρα. Γι' αυτό επιμένω να ρωτάω. Μα εδώ, κοιτάξτε, ποιος είναι πίσω από όλα αυτά. Δεν έγινε κάτι εις βάρος της Καστοριάς. Έγινε κάτι ευνοϊκό για την Κοζάνη, την Ελευσίνα και τον Ασπρόπυργο. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή δεν είναι όλη η Ελλάδα εκτός την Καστοριά, για να πούμε ότι μας στοχοποίησε. Να μην μας πιάσει. Το ότι έγινε μόνο στην Κοζάνη το καθιστά ακόμη χειρότερο όμως. Ναι, έχουν όμως το επιχείρημα αυτό που λέμε, που επικαλείται ο Υπουργός, και κατά το γράμμα που λέμε της διάταξης, ναι, έχει δίκιο. Τη διάταξη όμως τη φτιάχνουμε εμείς. Και στην ουσία της διάταξης. Τη διάταξη τη φτιάχνουμε εμείς. Είναι σαν τους διαγωνισμούς που κάνουν καμιά φορά ορισμένοι οργανισμοί που λένε, ας πούμε, ότι θέλουμε έναν γιατρό να είναι πνευμονολόγος, το μικρό το όνομα να είναι Ζήσης και το δεύτερο, ναι, και το επίθετο όταν αρχίζει από ΤΑΦ. Καταλαβαίνετε ότι νόμιμο είναι, αλλά είναι φωτογραφία. Κοιτάξτε, θυμάστε ότι και τα προηγούμενα χρήματα που διατέθηκαν από την περιφέρεια, έγινε πάλι μια παρεξήγηση μεταξύ Κοζάνης και των υπολείπων. Βεβαίως. Εντάξει, θέλει συνεχή προσπάθεια. Άρα λοιπόν, αυτό είναι άδικο όχι μόνο για την Καστοριά και για όλη την Ελλάδα, πλην Κοζάνης, Ελευσίνας, Ασπροπύργο και είναι ένας άλλος δήμος νομίζω που το παίρνουν. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Με το χέρι στην καρδιά. Να το αποκαταστήσουμε. Ναι, με το χέρι στην καρδιά. Πιστεύετε ότι θα αποκατασταθεί όλο αυτό? Το θεωρώ δύσκολο. Απλώς. Συμφωνούμε. Τουλάχιστο να βρούμε τη λύση που προσπαθούμε με τους συναδέλφους από τους άλλους νομούς για να βάλει το κράτος στην ίδια συμμετοχή τα 4-5 εκατομμύρια μαζί με τα 20, όπως μοιράστηκαν τα 40, τα 25, να μοιραστούν σε αυτούς που δεν πήρανε. Μάλιστα. Από την περιφέρεια, και θα είναι λίγο πιο οριζόντια, δηλαδή θα πάρουν πολύ περισσότεροι, αλλά λιγότερα.
δεν τώρα, θα πάρουν 40 και 30. Όπως καταλαβαίνετε, έβγαλαν πολλές ανακοινώσεις και κόμματα, αλλά και η συνάδελφό σας, κυρία Τελιγιορίδου, η οποία καταλήγει στη δήλωσή της. Ντροπή σας, ντροπή σε όλους, βουλευτή Νουδού, πολιτευτές Νουδού, περιφέρεια Νουδού, εντάξει, στην περιοχή. Στο τέλος ξηρίζουν τον παπά για όλα αυτά, για το τι κάνουμε. Τον παπά όχι, τον γαμπρό σίγουρα. Γίνεται όταν τα συνεκτιμήσει όλα μαζί κανείς. Ναι. Θέλετε να απαντήσετε κάτι σε αυτό που λέει εδώ η συνάδελφό σας? Δεν χρειάζεται να απαντήσω. Τι να απαντήσω. Δεν υπάρχει λόγος να οξύνουμε το κλίμα της συζήτησης. Εδώ έχουμε καθημερινά προβλήματα. Εμείς δείχνουμε ότι είμαστε παρόντες συνέχεια σε κάθε θέμα που απασχολεί τον τόπο. Περνάμε δύσκολα. Ελπίζω σύντομα υγειονομικά να είμαστε πολύ καλύτερα. Θα είναι μακρά η πορεία της ανάκαμψης της οικονομίας, δεν θα είναι εύκολη, αλλά να είστε βέβαιοι ότι όπως ορθοποδήσαμε τη χώρα μέσα σε λίγο διάστημα, και θυμάστε τι κλίμα επικρατούσε το Φεβρουάριο του 20, λίγους μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, με όλες τις νίκες που είχαμε σε όλα τα μέτωπα, είτε τα εθνικά είτε της οικονομίας. Αυτή η πανδημία που ήταν αναπάντηχη, απρόσμενη, μας πήγε πίσω, αλλά και εμείς δείχνουμε ότι είμαστε στιβαρή χώρα, σοβαρή χώρα, έχουμε ηγέτη στην κορυφή και εμείς από τη μεριά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Η δικιά μου η δουλειά είναι να βοηθήσω όσο μπορώ τον ομό Καστοριά, τον τόπο μου. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνουμε με κάποιες παρατηρήσεις των ακροατών από Μεσοποταμία. Πρέπει να σας πω, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και ρωτάνε κυρίως για το ποιος φταίει που ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν ήξερε ότι το πιο σκληρό lockdown ήταν στη Μεσοποταμία. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Ρωτάει άλλος φίλος. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ήξερα. Βέβαια, και ο κύριος Χαρδαλιάς θα ερχόταν να μας φίξει το χέρι εκεί στη Μεσοποταμία, αλλά ήρθε μέχρι την Ομαρχία και δεν πήγε μέχρι την Μεσοποταμία για να σφίξει το χέρι αυτών των ανθρώπων. Όπως τουλάχιστον ο ίδιος είχε δεσμευτεί. Τι θα γίνει με τα ενίκια Μαρτίου, ρωτάει κάποιος εδώ, αν ξέρετε. Εφόσον συνεχίζεται όσο συνεχίζεται, εφόσον και το Μάρτιο, αν όλο το Μάρτιο είναι κλειστά, λογικά θα υπάρχει κρατική βοήθεια που υπήρχε μέχρι τώρα. Δηλαδή, όπως βλέπετε, μήνα-μήνα προστίθενται, γιατί και τα διαθέσιμα τα ταμιακά δεν τελειώνουν. Τελειώνουν, αλλά το καταλάβαμε. Τώρα καλύπτει και το 100% η πολιτεία. Ωραία. Στον ίδιο. Και ένας γουναράς μας στέλνει επίσης μήνυμα: τιμολόγια δεν κόπηκαν το 19, τα τέλη επιδεύματος όμως λέει τα πληρώσαμε. Δεν πήραμε επιστρεπτές όμως γιατί δεν είχαμε κόψει τιμολόγια, αφού δεν είχαμε δουλειά. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι σε αυτές τις συγκυρίες κάποιοι ή αποφελήθηκαν πάρα πολύ, κύριε Τζικαλάγια, και κάποιοι άλλοι καθόλου. Όπως καταλαβαίνετε, εννοείται κανείς ποτέ δεν είπε ότι είτε αυτοί που ευνοήθηκαν είτε αυτοί που αδικήθηκαν έγινε ονομαστικοποιημένα σε προσωπικό επίπεδο. Παίρνονται κάποιες αποφάσεις που αφορούν ομάδες, κατηγορίες πολιτών με κάποια δεδομένα, ναι, είτε μείωσης του τζίρου, είτε αντικειμένου απασχόλησης, αυτό που λέμε ειδικότητα απασχόλησης, τους κωδικούς, αυτούς τους κάδους, τους περίφημους. Συνεχώς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πάρα πολλοί κόσμος εργαζόμενοι, να πάρουμε τους πιο αδύναμους, παίρνουν εδώ και μήνες 534 ευρώ που κάποιοι από αυτούς λένε ότι τόσα δεν παίρναμε ούτε όταν δουλεύουμε. Έτσι, να το λέμε αυτό. Α, μισό λεπτάκι. Λέτε λοιπόν ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που λένε δόξα σε ο Θεός που υπάρχει κορονοϊός και παίρνουμε τα 534. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πολλές κατηγοριοποιήσεις. Είναι κάποιοι που δεν είχαν συνεχή δουλειά αμοιβαίμονη όλους. Μήπως υπάρχουν και γουναράδες που λένε πάλι καλά που υπάρχει επίσης ο κορονοϊός, γιατί αυτά που βλέπουμε και αυτά που παίρνουμε από επιστρεπτές δεν θα τα είχαμε δει στα μάτια μας? Φυσικά, φυσικά. Εννοείται αυτό. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, αλλά δεν πήραν μόνο. Μπορεί να πήραν πιο πολλά χρήματα σε αριθμό, σε απόλυτο αριθμό γουναράδες, γιατί είναι ακριβό το είδος της γούνας και, ναι, οι τζίροι που γίνονται με το γονορικό, είτε είναι στα κέρδη είτε είναι στις ζημιές, είναι μεγαλύτεροι. Και όταν παρουσίαζαν το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου του 20 πτώση σε σχέση με τον Απρίλιο-Ιούνιο του 19, φαίνονταν μεγάλα τα ποσά, και αυτό και είναι μεγάλες οι βοήθειες που δόθηκαν από το κράτος, αλλά αυτά έχουν και δεσμεύσεις. Πρέπει να κρατήσουν αριθμό εργαζομένων, όπως και αυτά που πάρθηκαν τώρα, που μοιράστηκαν τα 40 εκατομμύρια από την περιφέρεια. Ένας που πήρε 40.000 ευρώ θα πρέπει φέτος να ξοδέψει 40.000, τα παίρνει για να έχει ρευστότητα, ενίσχυση της ρευστότητας. Ναι, δηλαδή ακριβώς, θα κινήσει την αγορά, θα ψωνίσει. Δεν τα παίρνει για να τα βάλει παντελόνι σίγουρα.
Ορίστε. Δεν τα παίρνει για να τα βάλει στο παντελόνι του ή στην τράπεζα. Δεν μπορεί να τα παντελονιάσει, ναι, όπως λέτε. Ναι. Γιατί άμα συμβεί κάτι τέτοιο, του χρόνου στην εκαθαριστική δήλωση του 22 που θα αφορά το 21, θα του ζητηθούν θα αυτά που δεν καλύφθηκαν να, ναι, ναι, τα επιστρέψουν. Αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί να τα παίξει στο λότο ή. Όχι. Πρέπει να τα ξοδέψει, να φανούν ως έξοδα στη δουλειά του. Είναι για να εξασφαλίσουν ρευστότητα. Δηλαδή, ναι, δεν γίνονται χωρίς ναι, μελέτη αυτά που ανακοινώνονται. Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά όπως λέτε, για πάρα πολλούς και μέχρι τώρα που πήραν χρήματα και από τις επιστρεπτές και από αυτά τα 40 εκατομμύρια, πήραν και πολλοί 3, 5, 8, 10 χιλιάδες και ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες αυτοαπασχολούμενοι. Και άλλοι που είχαν δύο εταιρείες, τρεις εταιρείες. Ναι, θέλω να σας πω ότι σίγουρα δεν μπορεί κανείς να είναι απόλυτα δίκαιος. Να είστε βέβαιος όμως ότι η δουλειά μας είναι να ενημερώνουμε την κυβέρνηση για το τι γίνεται στην περιοχή μας. Αυτό που λέει ο φίλος Μεσοποταμιώτης είναι αλήθεια. Δηλαδή αυτό το έλεγα εγώ από το Μάρτιο. Μετά, επειδή πήγαμε στην ανάκαμψη του Μαΐου, ήρθε το καλοκαίρι. Ξεχάσαμε το Μεσοποταμιώτη. Τώρα μπήκε η νέα κρίση μετά τα τέλη Οκτωβρίου, τα κλεισίματα και όλα αυτά. Ο Υπουργείο Ανάπτυξης με τον Υπουργό αποφάσισε να κάνει αυτή την παροχή στις 4 δήμους της Ελλάδας. Παραμένουμε με την απορία. Ποιος του το ζήτησε? Βέβαια, είχαμε αντιδράσεις, να πούμε και να το τονίσουμε γι' αυτό. Πολύ σημαντικές και από τον εμπορικό κόσμο της Κοζάνης. Γιατί? Έκαναν πολύ σκληρό αγώνα εκεί για αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω ποιος όμως έκανε την εισήγηση, ποιος έκανε την πρόταση. Ήταν βουλευτές, ήταν περιφέρεια, ήταν κάτι άλλο. Αυτό δεν το γνωρίζω. Είμαι σίγουρος. Πρέπει να το μάθουμε. Εσείς αν έχει το γνωρίζετε, μια αξία. Όχι, όχι. Θα το πείτε. Πρέπει να το μάθουμε. Δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Εξάλλου δεν είναι κανένα κρατικό μυστικό. Δηλαδή. Δηλαδή έχει την κοινή βάση ότι ήταν τελείως κλειστά λόγω του ότι είχαν πολύ πρόβλημα. Κοιτάξτε, κύριε Τσιγκαλά, για να μιλήσουμε ανοιχτά. Αν είναι βουλευτές, τότε θα μπορούσαμε ως ένα βαθμό να τους δικαιολογήσουμε, γιατί ασχολούνται με το νομό τους. Παρά το γεγονός ότι θα θέλαμε να υπάρχει μια συνεννόηση με τη Δυτική Μακεδονία και με τους υπολείπους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αν είναι περιφέρεια, το πράγμα γίνεται πιο χοντρό. Γιατί εδώ μένουν έξω κάποιες περιοχές οι οποίες έχουν πραγματικά επίσης τεράστιο πρόβλημα. Αν δηλαδή ήταν εισήγηση, η πρόταση περιφέρειας να πάμε για Κοζάνη το τριχίλιαρο. Εκεί τα πράγματα λίγο μπερδεύονται. Δεν θα αρχίσουν να μπερδεύονται. Δεν το γνωρίζω. Εσείς έχετε λαγωνικά στην ενημέρωση. Θα τη βρούμε την άκρη, κύριε. Θα τη βρούμε την άκρη. Μέχρι το τέλος εβδομάδας πιστεύω ότι θα γίνει γνωστό. Ίσως κάποιοι να προσπαθήσουν να πάρουν δόξα από αυτό το γεγονός και να αποκαλυφθούν και μόνοι τους. Θέλω λίγο πραγματικά αυτό, αν κατορθώσω αυτή τη βδομάδα, να μάθω ποιανού εισήγηση ήταν. Για να έρθει αυτή η επιτυχία για την Κοζάνη, γιατί κακά τα ψέματα, έχουμε φίλους και στην Κοζάνη, ξέρετε τι μας λένε, πανηγυρίζει το λιανεμπόριο στην Κοζάνη. Πανηγυρίζει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κύριε Τσιγκαλάκια. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Και εγώ, καλή εβδομάδα. Είναι και εβδομάδα αποκρύας. Λοιπόν, ήρθαν και γιορτινές μέρες. Να πείτε και λίγο αυτά τα ωραία που λέτε κάτι αποκρύας για να διασκεδάσουμε λίγο. Μόνο αυτά θα μας θυμίζουν φέτος ότι έρχονται αποκρύες. Και ειδικά στα χωριά μας και Τσικαλάκια, που ξέρετε πολύ καλά ότι είμαστε πολύ κοντά σε αυτά τα τραγούδια και σε αυτές τις παραδόσεις. Να πείτε αυτά τα ωραία και τα σκοπτικά, θα τα χρειαζόμαστε να βάζουν τη διάθεση. Καλά, είμαστε στα χωριά μας, δεν γίνεται. Θα τα πούμε. Ευχαριστούμε πάρα καλά. Πολύ. Καλή σας μέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.